Ήρθαμε εμείς και τοποθετήσαμε από πάνω γάζες για να το ενισχύσουμε και μετά μπήκαν χιαστοί κάμποτο για να είναι ακόμα πιο ενισχυμένο και στην τελική του μορφή ήρθαμε και θα βάλουμε το κάμποτο αυτό και αρχίσαμε, εφόσον στέγνωσε, αρχίζουμε σιγά σιγά το ψηφιδωτό στο κάτω μέρος να διεισδύουμε λάμες για να καταφέρουμε να το ξεκολλήσουμε από το κουρασάνι το οποίο το συγκρατεί. Μπήκαν οι λάμες, τώρα σιγά σιγά αυτό θα σηκωθεί, θα γυρίσει ανάποδα και θα μπει απάνω σε ένα ξύλο για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στα εργαστήρια για περαιτέρω συντήρηση. Η όλη διαδικασία είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να στεγνώσουν οι κόλλες. Είναι λίγο χρονοβόρο, αλλά με το που στεγνώσουν οι κόλλες μπορούμε εύκολα να το σηκώσουμε. Όπως είδατε και εδώ, έχει φτάσει μέχρι το στάδιο να το γυρίσουμε ανάποδα για να μπορέσουμε να το πάρουμε. Θυμήσε μας τι έχει το ψηφιδωτό, τι δείχνει. Είναι μοτίβα. Προφανώς είναι η άκρια του. Αυτό συνεχίζεται προς το χτήμα του χορέμι, το οποίο δεν ξέρουμε. Εμείς το κόψαμε, αφαιρέσαμε μία ψηφίδα για να μπορέσουμε να το σηκώσουμε. Αυτή η ψηφίδα θα την ξαναβάλουμε πάλι στη θέση της όταν τελειώσει η συντήρηση.